αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την παρουσία στον ουρανό της Κύπρου των δύο F-16 που έκλεψαν την παράσταση στην παρέλαση, έδωσε στην κάμερα του Α ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο Πάνος Καμένος χαρακτηρίζει την πτήση των μαχητικών μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ως φυσική εξέλιξη. Ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, υπό την έκκληση βεβαίως και του Προέδρου Αναστασιάδη. Αλλά θέλω να σας πω την αγωνία των πιλότων όταν τους έδωσα το τελικό και για την απογείωση το πρωί και τη συγκίνηση που νιώσανε όταν μπαίνοντας στο FIR είπανε «Κύπρος, καλημέρα, χρόνια πολλά για την ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, η Ελλάδα είναι εδώ». Ωστόσο, η παρουσία των μαχητικών έφερε αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για λανθασμένη ενέργεια μέσα από την οποία βλέπει, όπως είπε, προεκλογικές σκοπιμότητες. Η υπερπτήση των F-16 το μόνο που εξυπηρέτησε ήταν να μαζέψει μερικές ακόμα ψήφους για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης δια του εκπροσώπου της, επισημένοντας πως άλλα είπε ο Άνδρος Κυπριανού και άλλα ο Σταύρος Μαλάς. Φαίνεται να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση μεταξύ των απόψεων του κυρίου Κυπριανού και του υποψήφιου για την Προεδρία Σταύρου Μαλά. Ο κύριος Μαλάς χαιρέτησε χθες, μετά την παρέλαση, την παρουσία των ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο. Δεν είναι ορθό, καταλήγει η κυβέρνηση, να υποστηρίζεται ότι υπάρχει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στην προεκλογική εκστρατεία στην Κύπρο.